αυτό κι εγώ για το τι είναι η Καστοριά σήμερα και τι δυσκολίες περνάει μέσα σε αυτή την κρίση που μαστίζει όλη τη χώρα, ακόμα περισσότερο την Καστοριά. Να ξέρετε πολύ καλά ότι η Καστοριά είναι ο πρωταθλητής νομός στην ανεργία. Είναι πρώτη στην ανεργία και ένα στην περιφέρεια, αλλά και γενικότερα σε όλη την Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη. Και τα τελευταία χρόνια ο κλάδος της Γούνας είναι αυτός που μαστίζεται από μια φοβερότατη κρίση. Με αποτέλεσμα να υπάρχει αυτή η ανεργιακή ανέχεια και να καταλήγουν οι πολίτες στα συζήτια της Μητρόπολης και να καταλήγουν στο ΚΕΑ, το οποίο θεωρώ ότι είναι μεν κοινωνική πρόνοια, αλλά δεν υπάρχει λύση με το ΚΕΑ και με τα επιδόματα, τα μερίσματα κτλ. Αυτές τις λύσεις πρέπει να τις έχουμε σαν προτεραιότητα. Η προτεραιότητά μας είναι να δώσουμε δουλειά στον κόσμο, να ανοίξουμε δουλειές, να γίνει ανάπτυξη στην περιοχή μας. Και ένα έργο που αφορά και εσάς φυσικά, είναι άλλο Υπουργείο Αρμοδιότητα, αλλά αφορά και εσάς, γιατί έχει μέσα και ενέργεια, είναι το φράγμα του Νεστορίου και στη συνέχεια το αρδευτικό του Νεστορίου. Το αρδευτικό από το φράγμα του Νεστορίου, που θα αρδεύσει 70.000 στρέμματα αγροτικής γης. Η Καστοριά, τα χωριά, αδειάζουν. Αυτό πρέπει να το έχετε σοβαρά υπόψη σας, κύριε Υπουργέ. Αδειάζουν τα χωριά μας, ερημώνει η Καστοριά. Η Καστοριά, ξέρετε ότι ήταν η πρωταθλήτρια στην απασχόληση, ήταν η μεγαλύτερη εξαγωγική πόλη και περιοχή από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνταν στο νομό μας. Θέλω να σας ευχαριστήσω πραγματικά και να σας συγχαρώ. Γιατί όταν γινόταν το Περιφερειακό Συμβούλιο του Τολεμαΐδα, ήμουν παρόν, δεν προβλεπόταν αναμονές, το τόνισα τότε στο Περιφερειακό Συμβούλιο, αλλά δυστυχώς εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντολογικοί όροι τότε χωρίς τις αναμονές. Και πραγματικά αξίζεται συγχαρητηρίο για την προσπάθεια που έχετε κάνει για να μπει και η Δυτική Μακεδονία στις αναμονές και να μπει και η Καστοριά φυσικά. Εκείνο που θέλω να ρωτήσω είναι για το χρονοδιάγραμμα, είπατε το 2023, γιατί είναι τόσο μεγάλη η καθυστέρηση μέχρι το 2023, πρώτον αυτό, και δεύτερον, έχω να επισημάνω για το χρηματοδοτικό σχήμα και τον προϋπολογισμό του έργου. Δεν ξέρω αν είναι τώρα εκδοθεί και αν ακούτε, αλλά το θέμα είναι ότι με 22 εκατομμύρια θεωρώ αδύνατο να γίνει αυτό το έργο. Πραγματικά, μέσα στην Καστοριά κάνουμε το δίκτυο ίδρυσης, μέσα στην πόλη της Καστοριάς, μόνο μέσα στην πόλη και όχι στις γύρω περιοχές, και είναι προϋπολογισμού 10 εκατομμύρια, κύριε Μιχελάκη, το γνωρίζουμε. Αν είναι δυνατόν να γίνουν όλα αυτά, όλες αυτές οι εγκαταστάσεις, όλα τα δίκτυα με 22 εκατομμύρια, εγώ δεν το πιστεύω. Πραγματικά δεν το πιστεύω. Είναι κοροϊδία με 22 εκατομμύρια την υπηρεσία. Δεν πρόκειται να γίνει αυτό το έργο και μην βάζουμε καραμέλες στις τσέπες των πολιτών. Δεν πρόκειται να γίνει αυτό. Εκτός εάν αυτό αποτελεί ίδια συμμετοχή και σε υποβολή φακέλου από τη ΔΕΔΑ σε κάποιο πρόγραμμα που θα χρηματοδοτηθεί και θα έχει επιδότηση 80%. Αυτό είναι το 20% του προϋπολογισμού. Δεν είναι παραπάνω. Ή εκτός αν αναφέρεστε μόνο στη μελέτη του έργου. Μελέτη κατασκευής, όχι μελέτη ωφέλους. Η Καστοριά έχει αδικηθεί, κύριε Υπουργέ και κύριε Περιφερειάρχη, έχει αδικηθεί σε πολλές τομείς, σε πολλές περιπτώσεις έχει αδικηθεί πράγματι, για να ξέρετε ότι η στέρηση της Πανεπιστημιακής Σχολής ήταν έργο και της Περιφέρειας Κοζάνης και των Πανεπιστημιακών, έτσι. Έφυγες για την εκτονική από την Καστοριά και όχι πήγες στα Γιάννα, την υφάρμαξη Κοζάνη με το ονομασία. Να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Κύριε Χατσιμονίδης, παρακαλώ στο θέμα. Σύνδεση με φυσικό αέριο. Αυτό είναι το θέμα μας. Λέω ότι έχει αντικειθεί πολλαπλώς με το στρατό και με τη σύνταξη της τρόφης που δεν γίνεται και το πολλά.
προσέξετε, κύριε Περιφερειάρχη και κύριε Υπουργέ, είναι θέμα ομοδιότητός σας. Εμείς θέλουμε να ενταχθεί η Καστοριά, όπως εντάχθηκε στο ηλεκτρικό ρεύμα, στη μείωση όλη η δυτική Μακεδονία, να ενταχθεί και η Καστοριά στον τοπικό χώρο, που δίνεται από τη ΔΕΗ μόνο προς τοπούς Λοζάνης και Βλόρινας. Παρακαλώ πολύ, δεν μπορεί να παίρνει ο Δήμος Πρεσπών, που είναι στα δεξιά μας, ο Δήμος Βοήου, που είναι στα αριστερά μας, και η Καστοριά, που είναι στη μέση, να μην παίρνει από τον τοπικό χώρο. Με μία υπουργική τροπολογία μπορείτε να μην περάσετε να αφορά το σύνολο της Δυτικής Μακεδονίας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, κύριε.